Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Σήμερα είναι 3η 27 Αυγούστου 2024 και το σημερινό μας βίντεο θα έχει σχέση με την επικαιρότητα. Χθες ανέβηκε στο κανάλι μας ένα βίντεο το οποίο γύρισα οδηγητικό. Το βιντεοσκόπησα καθώς οδηγούσα επειδή είχε να κάνει μια προγραμμάτιστη επικαιρότητα όπου σχολίασα και έθεσα κάτω τις πρώτες μου σκέψεις σε σχέση με το συμβάν, που απασχόλησε το Πανελλήνιο και την Ελλάδα και την Κύπρο και τους Έλληνες στο εξωτερικό το συμβάν που έγινε στον πύργο Ηλίας όπου κατά τη διάρκεια ενός θρησκευτικού γάμου η νύφη ακολούθησε το πεπαλαιωμένο έθιμο να πατάει το πόδι του γαμπρού την ώρα που η ιερέας λέει η γινή να φοβείται τον άνδρα ο άνδρας τη χτύπησε, ακολούθησε Σαματάς, ήρθε η αστυνομία, ο γάμο όμω δεν σταμάτησε. Συνεχίστηκε και κλεισμένο το θηρόν και ούτω Την ώρα που έκανα το χθεσινό βίντεο, δεν είχα τι πληροφορίε που έχω σήμερα. Οπότε φτιάχνω σήμερα αυτό το βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο με τις μετασκέψει μου πάνω στι χθεσινέ μου σκέψει ω ψυχολόγο, πάνω στα ζητήματα που εγείρει αυτό το ζυμβάν. Εννοείται ότι δεν γνωρίζω τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησα ούτε ήμουν παρούσα, ούτε τους έχω εξετάσει, οπότε δεν αποτελούν διάγνωση αυτά που λέω. Είναι σκέψεις οι οποίες ελπίζω να φανούν χρήσιμες στους ανθρώπους που έχουν αναστατωθεί με αυτή την είδηση και στους ανθρώπους που έχουν απορριθμιστεί συναισθηματικά γιατί ξύπνησαν δικές τους μνήμες ή συνειδητοποίησαν δικές τους επικίνδυνες καταστάσεις, καταστάσεις που έχουν να κάνουν με βία. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο δείχνοντας κάποια αποσπάσματα από τηλεοπτικό ρεπορτάζ που δίνουν περισσότερες πληροφορίες και στη συνέχεια θέλω να σχολιάσω κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο, το χθεσινό γι' αυτό και σας λέω είναι οι δικές μου μετασκέψεις σήμερα η δική μου δεύτερη ανάγνωση αυτού του περιστατικού και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε ω κοινωνία ούτω ώστε να εκπολιτιστούμε και να σταματήσουμε να συντηρούμε επικίνδυνες στερεοτυπικές απόψεις, επικίνδυνες προκαταλήψεις, επικίνδυνα κοινωνικά στερεότυπα, να εξαλείψουμε κάθε μορφής βία και τη ψυχολογική βία και τη ψυχολογική βία μέσω διαδικτύου και να προστατέψουμε επιτυχώς τα μέλη μας και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον υγιές, σε ένα περιβάλλον που να έχουν υγιή παραδείγματα για να ακολουθήσουν ώστε να γίνουν καλοί άνθρωποι, υγιείς προσωπικότητες και να σέβονται και να αγαπούν και να εκτιμούν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους. Πάμε να δούμε από ένα ρεπορτάζ της τηλεόρασης, φαίνεται στην οθόνη από που είναι, τι έχει α, βγει στην επιφάνεια από ανθρώπους που έχουν κάνει τις ακολούθες δηλώσεις. Όλα φαίνονται να ξεκίνησαν όταν η νύφη επιχείρησε να τηρήσει το έθιμο και πάτησε το πόδι του γαμπρού. Ο γαμπρό φαίνεται πω δεν είδε την κίνησή τη και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η νύφη πάτησε το πόδι του γαμπρού. Και βέβαια εκεί την ώρα ο Ιρέα αρχίζει το Ευαγγέλιο. Για να σα πω να ξέρετε. Αμέσω. Είναι τελευταία φράση το αποστόλο και αμέσω αρχίζει να ανάψει το Ευαγγέλιο. Εγώ στέκομαι μπροστά στο τραπέζι και πάω να πάρω το Ευαγγέλιο στα χέρια μου. Και αμέσω ταυτόχρονο πετάει τα στέφανο γαμπρό και ένα η συνέχεια, οι συγγενεί τη Νύφη επιτέθηκαν στο γαμπρό και το μυστήριο διακόπηκε. Ο κόσμο, όπω λένε, καλεσμένοι έτρεχε πανικόβλητο να βγει από την εκκλησία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμει αστυνομία. Οι σπροξίδια. Προκλατισμοί, καταλαβαίνετε. Σπροξίδια. Έρθε και έρθε από του συγγενεί του γαμπρό. Του συγγενεί τη Νύφη. Ο γαμπρό, βέβαια, έχει βγει έξω. Η Νύφη την υποθύμησε. Ήταν άτομα που κλαίγανε. Ήταν και παιδάκια που φεύγαν μαζί με του γονεί του σουρουλιάζοντα, γιατί φοβηθήκανε. Όσο για την ν ενώ άτομο από το κύκλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από το σοκ που υπέστη. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν και αφού επικράτησε η ηρεμία, το ζευγάρι παντρεύτηκε και κλεισμένο των θυρών και στη συνέχεια βάπτισε και το δίχρονο αγοράκι του. Παρά τα όσα διαδραματίστηκαν πάντω, ο γάμο με τη βάπτιση συνεχίστηκαν κανονικά και κλεισμένον στόσο των θυρών. Όπω πάντως... βλέπετε, το απόσπασμα αυτό είναι από ρεπορτάζ από το δεχτήριο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Χθε. Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024. Στη συνέχεια ακολουθεί μια πολύ διαφωτιστική συνέντευξη που δίνει ένας νομικός ο οποίος παραβρέθηκε στο γάμο ως καλεσμένος. Ακούστε τι λέει. Το περιστατικό είναι πραγματικά θλιβερό. Η Ελένη Αστυμακοπούλου, για καλησπέρα Ελένη, βρίσκεται, έχει κάνει το ρεπορτάζ και έχει κοντά του τον κύριο Παναγόπουλο. Ο κύριο Παναγόπουλο είναι φίλο του ζευγαριού, προσκεκλημένο στο γάμο και δικηγόρο στο επάγγελμα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Ελένη, καλησπέρα κύριε Παναγόπουλο. Καλησπέρα. Ένα χαρμόσυνο γεγονό λοιπόν. Μετατράπηκε η κυρία Παναγόπουλη σε παροδία. Ε, διότι μιλάμε για μια σκηνή που δεν δε, δε συνηθίζεται και πόσο μάλλον που ο Γαπρούζο δεν σε βάθηκε καν την ύφη και χειροδίκησε. Επειδή η συγκεκριμένη ακολούθησε ένα έθιμο που το ακολουθούν εκατοντάδε νύφε, ε, του πάλτησε το πόδι. Αυτό εκνευρίστηκε, δεν συγκράτησε το θυμό του και μέσα στην εκκλησία, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων καλεσμένων και μπροστά σα, χειροδίκησε στην ύφη. Με αποτέλεσμα να σοριαστεί η κοπέλα κάτω στο πάτωμα για περίπου δύο λεπτά ήταν ανέστητη. Από το σοκ και από το χτύπημα. Ε, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Να διευκρινίσω ότι εμφανίζομαι σήμερα στην εκπομπή σα ε, όχι διότι χρειάζεται το ζευγάρι ο γαμπρό ε, κάποιον συνήγορο υπεράσπιση, διότι δεν υπάρχουν κάποιε διώξει. Πλην όμω, επειδή βρισκόμουν προσκεκλημένο του ζευγαριού στον ε, γάμο και υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα από το πρωί από δημοσιογράφου εκπομπή, θέλησαν και με παρακάλεσαν να εμφανιστώ εγώ ανταυτών και να κάνω μία τοποθέτηση. Πράγματι, όπω όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν νομίζω ότι εγώ θα προσφέρω κάτι παραπάνω. Μιλάμε για ένα θλιβερό συμβάν, ένα ατυχέ περιστατικό, κατακριτέο και για τον λόγο αυτό ο γαμπρό μετά από μια μικρή παύση προφανώ και αντιλήφθηκε το λάθο του. Έδωσε τι εξηγήσει που έπρεπε να δώσει στον ιερέα και προφανώ και πάνω απ' όλα στην σύζυγό του και συνεχίστηκε και το μυστήριο όπω πολύ σωστά αναφέρει. Κύριε Παναγόπουλε, ναι, να, ναι. να πω το εξή: Σκοπό μα δεν είναι να διαταράξουμε ούτε τη ζωή του ζευγαριού ούτε να δημιουργήσουμε κάποιο θέμα. Θέλω όμω να πω ότι αυτό το οποίο έγινε είναι παράνομη πράξη. Και επειδή εκλήθηκε η αστυνομία, γιατί γενικεύτηκε η σύραξη, έπρεπε να είχε παρέμβει γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία. Εδώ έχουμε σε ένα χώρο δημόσιο, μπροστά στα μάτια όλων, έναν άνθρωπο να χτυπάει τη γυναίκα του. Και θα μου επιτρέψετε να πω, δυο φορές απαράδεκτο γίνεται και μέσα σε εκκλησία. Και δεν μπορώ να σκεφτώ, πιστέψτε με, καμία δικαιολογία. Καμία. Που δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για τη χειροδικία. Αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε. Εγώ προφανώς εδώ δεν βρίσκομαι για να υπερασπιστώ το, την αστυνομία ή του χειρισμού σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Πλην όμω αυτό το οποίο εγώ θέλω να καταθέσω, διότι ω και εκ τη ιδιότητό μου Α, συνομίλησα θέτω, με έναν εκ των αστυνομικών, ε, ο λόγο που ήρθαν ε, στο, στην εκκλησία ε, αφορούσε μια καταγγελία τηλεφωνική σχετικά με τι λεκτικέ, όπω ακριβώ του είπαν, αντεγκλήσει μεταξύ των συγγενών έξω από, το, από την εκκλησία στον Προυάβλου. Χώρο. Ε, δεν υπήρξε καταγγελία έστω και τηλεφωνική για το περιβόητο χτύπημα. Ένα λεπτό κύριε κάπου που πηγαίνει η αστυνομία, αστυνομία ο αστυνομικό φαντάζομαι, ρωτάει τι έχει γίνει. Ε, αν ρώταγε τι έχει γίνει και αν είναι αστυνομικό που κάνει τη δουλειά του στοιχειοδός, θα μάθαινε και θα καταλάβαινε. Ε, δηλαδή, αλλιώ μιλάμε για μια. Τι μου μεταφέρθηκε. Ναι, ναι, ναι. ναι μπ, καταλαβαίνω τι λέτε και καταλαβαίνω και τη θέση σα. Και να πω το εξή. Δεν είναι και εύκολο αυτό που κάνετε. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Και ο τρόπο που προσπαθείτε να το θέσετε είναι ένα τρόπο που πραγματικά δείχνει τη διάθεσή σα να μην πάει το πράγμα παρακάτω. Θα σα πω όμω ξανά ότι εδώ μιλάμε για α, αυτεπάγγελτα διοκόμενο αδίκημα, το οποίο γίνεται και τη μέρα του γάμου. Δηλαδή, γίνεται αυτό με το πόδι. Δεν ξέρω αν το θεωρεί κανεί σωστό ή λάθο. Προσωπικά το θεωρώ αστείο. Μέσα σε μια εκκλησία μπορεί να μπει κάποιο δεν χρειάζονται όλοι αστεία. Αλλά μπορεί και να γίνει ένα αστείο. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Προ Θεού, πραγματικά προ Θεού, μέσα στην εκκλησία. Γυρνάει και τη χαστοκίζει. Είναι δυνατόν. Τι φύχτηκε το εγώ του, δηλαδή, γιατί του πάτησε το πόδι. Τι να σα πω τώρα, όπω μην... από την αρχική μου τοποθέτηση μην... σα ανέφερα, είναι ένα θλιβερό περιστατικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγόβλη, ευχαριστώ πολύ και εσά. Ευχαριστώ πολύ για την ελευθερία. Είναι από τι λίγε φορέ που συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα λέει ο κύριο Ευαγγελάτο σε αυτή τη συνέντευξη. Διαφωνώ στο σημείο που λέει ότι επειδή έγινε μέσα σε εκκλησία το χαστούκι, αυτό είναι πιο σοβαρό. Οπουδήποτε και έγινε ένα χαστούκι, μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο, σε μια κουζίνα, σε ένα μπάνιο, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα ιδιωτικό χώρο, εξακολουθεί να είναι εξίσου σοβαρή σημασία η βία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο δικηγόρος ο οποίο ήταν καλεσμένο στο γάμο, λέει δεν υπάρχει κάποιο λόγο νομικό να του εκπροσωπήσω. Μου ζήτησαν να μιλήσω εκ μέρου του. σω ο άνθρωπο να είναι φίλο του γαμπρού. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση και διευκρινίζει ότι και καλά η αστυνομία έχει κληθεί για τα αυτά που γινόντουσαν έξω από την εκκλησία στον προάβλιο χώρο και ότι και καλά δεν έγινε ούτε καν τηλεφωνική καταγγελία για το ότι χτύπησε ο γαμπρό στην ύφη. Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι εάν ήθελε η αστυνομία να κινηθεί αυτεπάγγελτα θα μπορούσε γιατί είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν αρκετοί καλεσμένοι στο γάμο από την πλευρά της νύφης, αυτοί που και αποχώρησαν, αυτοί που εξέφρασαν τις έντονες αντιδράσεις τους όπως τις εξέφρασα δεν γνωρίζω δεν ήμουν εκεί, οι οποίοι θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν ότι όντω έπεσε σφαλιάρα και όπως είδατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένω, λέει οι οικογένειες έπαιρναν τα μωρά τους κλέγοντα και έφευγαν. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε τι δήλωσε η νύφη χθε με βάση τα δημοσίευμα. Λέει ξεσπάει η νύφη του πύργου. Δεν με χαστούκησε, με έσπρωξε. Τη δική τη εκδοχή γύρω από το περιστατικό που έκανε το γύρο τη Ελλάδο και όχι μόνο, δίνει η νύφη από τον πύργο, η οποία όπω αρχικά αναφέρθηκε, μετά που πάτησε το πόδι του γαμπρού κατά τη διάρκεια του μυστήριου, δέχθηκε χαστούκι και ο γάμο διακόπηκε. Την είδηση αναπαράγει η ιστοσελίδα ειδήσεων, το portal ειδήσεων Sigma Life. Όπω έγραψε το Πατρί Νιού την Κυριακή 26 Αυγούστου 2024. Ο γάμος τους διεκόπη όταν η νύφη τη στιγμή που ακούστηκε το «Η δε να φοβείται τον άντρα» πάτησε το γαμπρό με τον ίδιο να μην το παίρνει και τόσο τρει ψύχρεμα βγάζοντας τα στέφανα και αποχωρώντας από την εκκλησία. Η νύφη επικοινώνησε με τη συγκεκριμένη στοσελίδα για την αποκατάσταση της αλήθειας τονίζοντας η νύφη πως ουδέποτε με χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτά είναι λόγια της νύφης τα οποία δημοσιεύει η στο σελίδα ο γαμπρός όταν του πάτησε το πόδι έβγαλε τα στέφανα με έσπρωξε στον ώμο και βγήκε από τον Ιερό Μετά από λίγο το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε τόσο ο γάμος του ζευγαριού όσο και η βάφτιση του παιδιού του συνεχίστηκαν κανονικά. Μιλώντας στο Mega Channel, ο δικηγόρος του ζευγαριού Νίκος Παναγόπουλος έκανε λόγο για ένα ατυχές γεγονός και πως ο ίδιος ο γαμπρό αναγνώρισε το λάθος του ζητώντα συγγνώμη έχουμε παρακολουθήσει προηγουμένως τη συνέντευξη του δικηγόρου της οικογένειας. Τώρα πάμε να σας πω τις δικές μου απόψεις γύρω από όλα αυτά. Θα ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο σήμερα, στο οποίο θα κάνω ανάγνωση συγκεκριμένων σχολείων που ξεχώρισαν κάτω από το χθεσινό βίντεο, γιατί είναι τραγικό. Είναι τραγικό το ότι είδου απόψει κυκλοφορούν και ότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μισανθρωπισμό, μισογενισμό, μισανδρισμό, λάτρεις της βίας, ανθρώπους οι οποίοι είναι γεμάτοι κακία, υποστηρίζουν την κακία, δικαιολογούν τη βία και ουσιαστικά την κανονικοποιούν, τη θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό, κάτι κανονικό. Παρόλο που σας έχω πει και ισχύει ότι θα ακολουθήσει ένα επόμενο σημερινό βίντεο στο οποίο θα κάνω μια δεύτερη ανάγνωση σε επιλεγμένα σχόλια κάτω από το χθεσινό βίντεο για να μπορέσω να σας εξηγήσω πώς το γεγονός ότι το θύμα, η νύφη δηλαδή, δικαιολογεί το θήτη, το γαμπρό δηλαδή, στον περιώνυμο γάμο στην Ηλία, δεν καθιστά το θήτη αθώο, πρέπει να σας διαβάσω οπωσδήποτε το σχόλιο του χρήστη με το όνομα Θεόδωρος Βάτσιος 5908 δεν γνωρίζω αν είναι το πραγματικό του όνομα είναι ένα όνομα χάντελερ που πρώτη φορά βλέπω στο κανάλι μας δεν μπορώ παρά να σας το διαβάσω αυτό το σχόλιο και να συνεχίσω στο σχολιασμό γιατί δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες Βρίσκομαι στην Ηλία για ολίγο διακοπές και μια γνωστή μου που ήταν καλεσμένη στο γάμο μου ανέφερε το περιστατικό ως αυτόπτης μάρτυρας μετά το χαστούκι επικράτησε γενικός χαμός. Οι συγγενείς και καλεσμένοι της νύφης χύμιξαν στο γαμπρό και έφαγε, όπως λένε, αρκετές χωρίς να αντιδρά. Το βλέμμα του ήταν στα χαμένα. Μια καλεσμένη το ρώτησε μάλιστα «Μα τι έκανες» και εκείνο απάντησε «Την αγαπάω» με θαυμαστικά. Η νύφη λιποθύμησε από το σόκο με όλα αυτά που γινόντουσαν όταν συνήλθε την πλησία σε μια καλεσμένη της, δικηγόρος του επάγγελμα, και τη ρώτησε αν θέλει να καλέσει την αστυνομία για να περάσουν τον γαμπρό από αυτόφορο. Αυτή αρνήθηκε και είπε να συνεχιστεί κανονικά ο γάμος. Και βάζει ο σχολιαστής και δύο θαυμαστικά. Ο ιερέας, εφόσον ήθελα να συνεχιστεί ο γάμος, και υπό το φόβο γενικής σύραξης κάλεσε τον κόσμο να βγει έξω και να κλείσουν οι πόρτες. Εν τω μεταξύ έχουμε δει προηγουμένως σε αυτό το βίντεο τις δηλώσεις του ιερέως οι οποίοι συμφωνούν με αυτή την αφήγηση όπως την μεταφέρει στα σχόλια ο Χρήστης Θεόδωρος Βάτσιος ο οποίος λέει το έμαθε από αυτό μάρτυρα. Μετά το γάμο θα γινόταν η βάφτιση του δίχρονου παιδιού του, αλλά η νονά και φίλη τη νύφης σοκαρισμένη, δεν ήθελε να το βαπτίσει. Τελικά την έπεισαν οι ίδιοι συγγενεί τη νύφη, τουλάχιστον να βαπτιστεί το παιδάκι, γιατί ο γάμος έτσι κι αλλιώς ήταν τραγωδία με όσα συνέβησαν και σίγουρα προμηνύεται αποτυχημένο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η δεξίωση κανονικά, χωρίς όμως να παραστεί κανένας καλεσμένος από την πλευρά της νύφης. Τη μητέρα της νύφης δε την πήγαν στο νοσοκομείο γιατί ήταν στα όρια του νευρικού κλονισμού. Και με όλον αυτό το χάμο που έχει γίνει διαβάζω την είδηση ότι η νύφη έδωσε άλλη εκδοχή για το σκηνικό. Δύο θαυμαστικά. Ότι δηλαδή ο γαμπρό δεν τη χτύπησε, αλλά έβγαλε τα Στέφανα, την έσπρωξε με τον νόμο και βγήκε έξω από την εκκλησία. Δηλαδή πάει να βγάλει τρελού εκατοντάδε καλεσμένου αυτόπτε μάρτυρε. Θαυμαστικό. Συν τη άλλη, η γνωστή μου μου ανέφερε ότι η νύφη μετά το γάμο δεν έχει έρθει σε επικοινωνία ούτε με γονεί, ούτε αδέλφια, ούτε φίλου. Έχει αποκοπεί από συγγενικό και φιλικό της κύκλο. Έχει αποκοπεί δηλαδή από το συγγενικό και φιλικό της κύκλο. Επίση, αρχίζουν και βγαίνουν στη φόρα κάποια άπλυτα εντό εισαγωγικών για το γαμπρό και βάζει μέσα στην παρένθεση χρήση ουσιών αντικοινωνική συμπεριφορά τελίτσε. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο μετά από όλο αυτό το χαμό είναι η στάση τη νύφη. Μιλάμε σίγουρα για περίπτωση εξάρτηση του θύματο με το θήτη. Και εγώ το έγραψα με κεφαλαία συνεξάρτηση. Λοιπόν, είμαι ψυχολόγο. Εργάζομαι ω ψυχολόγο τα τελευταία. 26 χρόνια. Για πάνω από 20 χρόνια... διατηρούσα ιδιωτικό γραφείο στην Κύπρο... όπου έβλεπα... ενήλικες και ζευγάρια. Έχω δει πάρα πολλές φορές... αυτό το φαινόμενο. Το θύμα ενδοοικογενειακής βίας... να δικαιολογεί το θήτη... και να βγάζει εντός αγωικών τρελούς... τους μάρτυρες... Σκακοποίηση του. Αυτό ήταν παλαιότερα γνωστό ως ο φαύλος κύκλος της σωματικής βίας και σήμερα στην επιστήμη της ψυχολογίας το αναγνωρίζουμε πιο εξειδικευμένα με τη μορφή της συνθήκης της συνεξάρτησης. Και αν ισχύουν οι πληροφορίες που γράφει ο σχολιαστής στο βίντεο ότι όντως ο γαμπρός είναι χρήστης ουσιών, ταιριάζει ακόμη καλύτερα το μοντέλο της συνεξάρτησης με έναν εξαρτημένο. Η συνεξάρτηση είναι μια πολύ συγκεκριμένη ψυχολογική άρρωστη συνθήκη, ένα ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο ένα πρόσωπο πάει και προσκολάται πάνω σε έναν ερωτικό σύντροφο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίος είναι κακοποιητικός και έχει εθισμούς. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν του δείχνει αγάπη, το οποίο παραμελεί τον τη σύντροφο συναισθηματικά, πνευματικά, σεξουαλικά, οικονομικά. Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να εξασκεί και σωματική βία, αλλά σίγουρα εξασκεί ψυχική βία. Και όσοι είναι εξαρτώμενος, όσοι είναι εξαρτημένο, δεν βλέπει ότι είναι θύμα του προσώπου πάνω στο οποίο είναι προσκολλημένος, είναι εξαρτητικά, αλλά νομίζει ότι είναι ο σωτήρας που θα σώσει αυτό το πρόσωπο και βαφτίζει την κακοποίηση που βιώνει αγάπη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω αρκετούς σύνδεσμους. Θα βάλω και το σύνδεσμο από το χτεσινό βίντεο, θα βάλω και το σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast με θέμα τη συνεξάρτηση, όπου εξηγείται ξεκάθαρα τι σημαίνει συνεξάρτηση και πώς η συνεξάρτηση ως όρος που πλέον χρησιμοποιείται κλινικά έχει προκύψει μέσα από τη δουλειά των AEA και των προγραμμάτων αυτοβοήθειας 12 βημάτων. Η συνεξάρτηση κάνει τα θύματα ψυχολογικής, σεξουαλικής, φυσικής, σωματικής, οικονομικής βίας και κάθε άλλης μορφής βίας να δικαιολογούν το θήτη τους, να φτιάχνουν μια άλλη αφήγηση μέσα στο μυαλό τους ψεύτικη για να δικαιολογήσουν το θήτη τους, στην ουσία να προκαλούν ήδη gaslighting στον εαυτό τους, να κάνουν το λεγόμενο self gas lighting, προκειμένου να μπορούν να λιένουν τις γωνίες, ούτω ώστε να ταιριάξουν τη ζωή τους, που είναι μια ζωή πολύ προβληματική επειδή ζούμε ένα κακοποιητικό άνθρωπο με τις πεπιθήσεις τους. Υπάρχει και ένα όρο στα αγγλικά που ονομάζεται cognitive dissonance, που είναι αυτή η προσπάθεια, αυτό ο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα, όπου στρογγυλεύουμε αυτά που βλέπουμε, στρογγυλεύουμε αυτά που βιώνουμε, αλλάζουμε δηλαδή τα βιώματά μα, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα και του άλλου ότι δεν μα έδιρε, δεν μα μίλησε άσχημα, δεν μα φέρθηκε άσχημα, δεν μα κακοποίησε, προκειμένου να συνεχίσουμε να συντηρούμε την ιδέα ότι ο καημένο ο άνδρα μου είναι άτυχτ. Είναι θυσμένο και είναι κρίμα και θα πάρει βοήθεια και με αγαπάει. Γιατί άραγε μετά που έδωσε το χαστούκι στην ύφη, έμεινε με βλέμμα πλανέ. Μήπω ήταν κάτω από την επίρρευση, δεν γνωρίζω. Υποθέσει μόνο κάνω. Η συνεξάρτηση είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από συνεξάρτηση φέρουν τεράστια ευθύνη όταν είναι γονεί. Χθε. Αναφέρθηκα στην ύφη από τον πύργο της Ηλίας χωρίς να γνωρίζω ότι είναι γονέας. Την ώρα που έφτιαξα το βίντεο δεν γνώριζα ότι υπάρχει και ένα παιδί που ίσως είναι γύρω στα δύο χρόνια. γιατί κάποιοι λένε δύο χρόνια, κάποιοι λένε τεσσάρων ετών, κάποιοι λένε ενός ετών, δεν ξέρω πόσο χρόνια. Υπάρχει και παιδί το οποίο βαφτίστηκε μετά. Όταν είσαι γονιός οφείλει να ξεπεράσεις το δικό σου πρόβλημα της συνεξάρτησης ...να σταματήσεις να στραβώνεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς να στραβώνεις και τους άλλους δίπλα σου και να σώσεις το παιδί σου. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται και μεγαλώνει μέσα σε μία ένωση δύο ανθρώπων όπου ο ένας κακοποιεί τον άλλο... ...τραυματίζεται πολλαπλώς ψυχικά και μεγαλώνοντας είτε θα εξελιχθεί και το ίδιο το παιδί σε ένα βίαιο, τοξικό, προβληματικό, αντικοινωνικό πρόσωπο είτε θα εξελιχθεί σε ένα θύμα. Η συνεξάρτηση δεν είναι δικαιολογία για να ανεχόμαστε τη βία, για να μην προστατεύουμε τα παιδιά μας από τη βία. Μάνα από τον πύργο Ηλίας, αν δεις αυτό το βίντεο, σκέψου το παιδί σου. φέρει ευθύνη απέναντι στο παιδί σου. Χθε μπόρεσα να σου δείξω κατανόηση, μπόρεσα να σου δείξω ενσυναίσθηση θεωρώντας ότι δεν έχεις παιδί. Σήμερα σε σπρώχνω, σε οθώ στο να σκεφτεί την ευθύνη που έχει ω μάνα απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στα παιδιά που ίσω φέρει μετά στον κόσμο με τον άνθρωπο αυτό. Οι μητέρε, όπω και οι πατεράδε, οι μητέρε και γενικό ή γονεί, οι μητρικέ μητέρε, οι γονεί, οι μητρικέ μητέρε, οι γονεϊκοί γονεί, οφείλουμε να βάζουμε πάνω από όλα την προστασία του παιδιού μας. Πάνω από την κάβλα μας, πάνω από το κόλλημα μας, πάνω από τη συνεξάρτηση μας, πάνω από οποιοδήποτε δικό μας σκοτεινό κομμάτι. Και σε ένα ζευγάρι που ένας είναι βίαιος, είναι θήτης και ο άλλος είναι συνεξαρτόμενος, είναι θύμα, ο συνεξαρτόμενος είναι αυτός ο οποίος οφείλει να πράξει εγκαίρος, να πράξει άμεσα, ούτω ώστε να γλιτώσει όχι τον εαυτό του, πρωτίστω τα παιδιά του και μετά τον εαυτό του, από τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Και πώ το κάνει αυτό, ζητά άμεσα βοήθεια. Έχει ανέβει ένα βίντεο σήμερα στο κανάλι μα στο YouTube που είναι μια πραγματική μαρτυρία μιας γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία βρήκε ουσιαστική βοήθεια, καλώντας τον αριθμό 15900, που είναι ο εθνικός αριθμός για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια στην Ελλάδα. Και ο αντίστοιχο στην Κύπρο 1440 και η γυναίκα αυτή φιλοξενήθηκε για 9 μήνε περίπου και από τα καταφύγια κακοποιημένων γυναικών. Λοιπόν, ζητά βοήθεια. Ζητά βοήθεια. Για να μπορεί να σταθεί στα πόδια σου και να προστατεύσει και το παιδί σου. Αυτά που περιγράφει ο κύριο στο σχόλιο του, που δεν ξέρω αν ισχύουν, υποθέτω ότι ισχύουν. Δεν γνωρίζω. Αν όντω έχεις απομακρυνθεί από τους γονείς σου, από τους φίλους σου, από το φιλικό σου περίγυρο και έμεινε προσκολλημένη πάνω στο θήτη σου, που τον είδαν εκατοντάδες καλεσμένοι να σε χτυπάει, τότε αυτό είναι μια κλασική κίνηση ενός κακοποιητή, ο οποίος αποξενώνει, απομονώνει το θύμα από όσους θα μπορούσαν να το βοηθήσουν. Και επειδή έχουν ακουστεί αρκετά σχόλια, θα τα σχολιάσω και στο επόμενο βίντεο για το τι έκαναν οι γονεί τη κοπέλα. Δυστυχώ, αν η κόρη σου είναι ενήλικα, δεν μπορεί να την υποχρεώσει να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Φυσικά, μπορούσαν οι γονεί τη νύφη να κάνουν επιτόπου καταγγελία στην αστυνομία για το χαστούκι που έφαγε ο γαμπρό. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβηκε... με βάση το σχόλιο του του σχολιαστή Ο οποίος λέει μεταφέρει την μαρτυρία μιας φίλης του που ήταν παρούσα Λέει ότι έπεσε ξύλο και από την πλευρά των συγγενών τη νύφη προ το γαμπρό, και ίσω γι' αυτό να μην έκαναν αυτή η καταγγελία. Να έκανε ένα καταγγελία για τον άλλο, δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά είναι ότι η συνεξάρτηση είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν είναι δικαιολογία η συνεξάρτηση για να χάφτουμε, να καταπίνουμε αμάσιτη τη βία. Και όσοι έχουμε παιδιά οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να καταπολεμήσουμε το δικό μας σοβαρότατο πρόβλημα της συνεξάρτησης. Αν δεν έχεις παιδιά πήγαινε να κάνε ό,τι θες. Τον εαυτό σου θα καταστρέψεις. Αν έχεις παιδιά όμως καταστρέφεις και τα παιδιά σου. Και φέρουμε ευθύνη και οι γονεί αλλά και η κοινωνία ολόκληρη να προστατεύσει τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο το παιδί του ζευγαριού στη, στον πύργο που βλέπει τους γονείς του να εξασκουβία καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες παιδιά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στον πλανήτη όλο είναι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες εξάσκησης βίας από τον ένα γονιό στον άλλο και μεγαλώνουν σε ένα κλίμα που κανονικοποιεί τη βία και μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που το θύμα δικαιολογεί το θήτη. Μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον συνεχού gaslighting. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast που εξηγεί τι είναι το gaslighting, που στα ελληνικά μπορεί να ονομαστεί και φρενοβλαβοποίηση. Το να προσπαθεί κάποιο να σε κάνει να πιστέψει ότι είσαι τρελό και να σε βγάλει και τρελό παράλληλα. Είναι πάρα πολλά θέματα που θίχθηκαν σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Θα βγει μερικέ ώρε αργότερα, όπου θα σχολιάσω επιλεγμένα δικά σα σχόλια κάτω από το χθεσινό βίντεο. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, και χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά. και ω πρόσωπα, και ω οικογένειε, και ω κοινωνία. Θέλω να παρακαλέσω, αν κάποιο έχει παρακολουθήσει για πρώτη φορά βίντεο από το κανάλι μα, έπεσε τυχαία πάνω σε αυτό το βίντεο, να κοιτάξει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Η περιγραφή είναι το κουτί κάτω από το βίντεο στο YouTube όπου έχω συνδέσμους για πολύ χρήσιμα βίντεο, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς αναφέρθηκαν και κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Και αν σας φανεί χρήσιμο αυτό το υλικό, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, γιατί καθημερινώς ανεβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Σκοπός αυτού του καναλιού είναι οι άνθρωποι να αποκτήσουν ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις, τις οποίες να μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τους για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, ψυχικά υγιέστερη και ασφαλέστερη. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και στέλνω την αγάπη μου.